Έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε και έχουμε και πάρα πολύ σημαντικούς καλεσμένους επίσης. Εγώ λέω να ξεκινήσουμε κατευθείαν με τον πρώτο μας καλεσμένο. Βέβαια, είμαστε καλοί οικοδεσπότες. Είμαστε καλοί οικοδεσπότες και να μην περιμένει ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Να μην περιμένει. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρίσκω. Και κομίζετε, αν δεν κάνω λάθος, πολύ πολύ όμορφες ειδήσεις. Ναι, πολύ σημαντικές που... για την πόλη μας. Ναι, οι ειδήσεις έχουν ταξιδέψει βέβαια πριν φτάσω εδώ στο στούντιο. Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα. Τα νέα ταξιδεύουν γρήγορα, ευτυχώς. Ακόμα και οι καλές ειδήσεις ταξιδεύουν γρήγορα, αν και πιο αργά από τις κακές. Ναι. Αλλά αυτή που είναι καλή είδηση νομίζω ότι έχει φτάσει και η καλή είδηση είναι ότι τα τείχη του Ηρακλείου αποδίδονται στην πόλη, αποδίδονται στους ανθρώπους μετά από πολλά χρόνια. Και μετά από πολλές προσπάθειες. Από το 2014, νομίζω, Δήμαρχε. Για να είμαστε ακριβείς, μέχρι το 2014 είχαμε μία προγραμματική σύμβαση, η οποία έληξε και δεν ανανεώθηκε. Μέχρι το 2007, όμως, πολύ πριν, είχαμε την παραχώρηση των τείχων, η οποία έληξε και επίσης δεν ανανεώθηκε. Τώρα τι έχουμε, και τα δύο μαζί προς υπογραφή, βεβαίως αυτό προϋποθέτει μια δουλειά η οποία πρέπει να γίνει για να φτάσουμε σε οριστικά κείμενα, αλλά αυτό προσδιορίζεται σε έναν ορίζοντα περίπου τριμήνου, δηλαδή, περίπου μέχρι πριν από τα μέσα του έτους, σύμφωνα με όσα συζητήσαμε και συμφωνήθηκαν με την Υπουργό Πολιτισμού και τους συνεργάτες της, θα πρέπει τα τείχη να έχουν στο σύνολό τους παραχωρηθεί στο πλαίσιο μιας προγραμματικής συμφωνίας που περιλαμβάνει και την προγραμματική σύμβαση. Τέλεια. Τι τους είπαμε και τους πείσαμε, κύριε Καλοκαιρινέ, τώρα, Δήμαρχε, γιατί συνήθως εμείς πρώτα ζητάμε και μετά λέμε κάτι θα τα κάνουμε. Ναι. Τώρα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάναμε τώρα και νομίζω ότι πραγματικά συντέλεσε είναι ότι γίναμε πολύ πιστικοί. Αυτό προϋπέθεται ότι εμείς οι ίδιοι θα ξεκαθαρίσουμε τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό ήταν και στο δικό μου το μυαλό ξεκάθαρο ήδη στην διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, όταν δηλαδή πιο συστηματικά ασχολήθηκα. Θα μπορούσα προσωπικά να πάω και παλαιότερα σε ιδέες τις οποίες είχα για τα τείχη, αλλά προφανώς αυτά συστηματοποιήθηκαν σε αυτή την πορεία και έγιναν πολύ πιο συγκεκριμένα στην περίοδο της πολύ εντατικής προετοιμασίας που κάναμε για τη συνάντηση. Το ζήτημα ποιο είναι? Το ζήτημα είναι να είσαι ξεκάθαρος, να είσαι συνεκτικός, να έχεις αυτό που λέμε το concept, να έχεις την ιδέα. Τι θέλω να κάνω? Αυτό να έχεις εκτιμήσει αν είναι συμβατό με την ιδέα που έχει ο συνομιλητής σου για τα τείχη. Διότι θα μπορούσαμε να προτείνουμε χρήσεις για τα τείχη που θα ήταν ενδεχομένως ασύμβατες με αυτό που επιτρέπεται από το θεσμικό πλαίσιο και αυτό το οποίο υπηρετεί το Υπουργείο Πολιτισμού και η κυβέρνηση και κλπ. Και η Υπουργός Πολιτισμού, Δήμαρχε Λίνα Μενδώνη, δεν είναι και τόσο εύκολο συνομιλητής. Δηλαδή πρέπει να πιστεί, να την πεις. Η Λίνα Μενδώνη είναι καλός συνομιλητής, αλλά είναι απαιτητικός συνομιλητής και είναι μια αποτελεσματική υπουργός. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω περισσότερα από 20 χρόνια, έχουμε συνεργαστεί και υπήρχε και από αυτή την άποψη, αν θέλετε, και η προσωπική βάση για αυτή τη συνάντηση. Αλλά αυτά τα ζητήματα δεν λύνονται σε προσωπική βάση, προφανώς. Έτσι, εμείς θεωρώ ότι πείσαμε ότι μπορούμε να διαφυλάξουμε τα τείχη και για αυτό το ζήτημα επικαλεστήκαμε την πάρα πολύ δουλειά που έχει γίνει. Και ξέρετε, συστηματοποιήσαμε στοιχεία. Τα παρουσιάσαμε και οπτικά ακόμα πόσα χρήματα έχει επενδύσει ο Δήμος, πόσους ανθρώπινους πόρους, πόσους οικονομικούς υλικούς πόρους. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Δήμος στην πραγματικότητα έχει αποδείξει ότι μπορεί να υπηρετήσει τα τείχη. Έτσι. Αυτά θα έλεγα ότι ήταν σε μεγάλο βαθμό είναι κάτι πραγματοποιημένο. Άλλωστε και εμείς, και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά, πατήσαμε πάνω σε ένα master plan το οποίο με πολλές παρατηρήσεις είχε εγκριθεί. Άρα λοιπόν υπήρχε μια βάση και ήταν σκόπιμο εμείς αυτή τη βάση να την κρατήσουμε, να την ενσωματώσουμε στο δικό μας το κόνσεπτ και αυτό να το προτείνουμε. Το κόνσεπτ ποιο είναι? Αυτό. Με δύο λόγια. Τι το κόνσεπτ είναι ότι τα τείχη πρέπει να είναι
απολύτως βατά και διαπερατά. Να περνάς από παντού. Οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιούν μέσα στην καθημερινότητά τους, να τα χρησιμοποιούν για την αναψυχή τους, αυτό που λέμε στις μέρες της σκόλης, έτσι, τα Σαββατοκύριακα, στις γιορτές. Αλλά τα τείχη πέρα από αυτό που εμείς περισσότερο γνωρίζουμε, που τι βλέπουμε, βλέπουμε τις όψεις των τοιχών, ανεβαίνουμε και πάνω, βλέπουμε αυτό το λεγόμενο ισόπεδο τμήμα, ναι, του οποίου η διαμόρφωση τελειώνει και έχει γίνει πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Και είναι μερίμνα του Δήμου, με πόρους που εξασφάλισε ο Δήμος. Είναι, έγινε, το προσυπογράφουμε γιατί το περπατάμε. Αυτό. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Τα τείχη είναι επίσης η τάφρος, είναι οι αστικές πύλες, είναι οι στρατιωτικές πύλες και στοές και βέβαια είναι οι προμαχώνες και οι επιπρομαχώνες. Όλο αυτό το σύστημα συνιστά είναι πραγματικά ένας κρυμμένος θησαυρός. Μιλάμε για μια έκταση, κύριε Καλοκαίρι, είναι εκατοντάδες στρεμμάτων. 350 στρέμματα είναι απίθανο ότι σε αστικό ιστό βρίσκεται αυτό το στολίδι που μπορεί να αποδώσει. Και να σας πω ένα παράδειγμα το οποίο είναι ενδεικτικό. Χαμηλές πλατείες. Έχουμε 9 χαμηλές πλατείες. Μία από αυτές χρησιμοποιείται συστηματικά και είναι το κυποθέατρο, το μικρό κυποθέατρο του Μάνου Χατζηδάκη. Yeah. Αλλά και αυτό είπαμε στην Υπουργό και στους συνεργάτες της. Φανταστείτε ότι αυτά με εγκαταστάσεις οι οποίες δεν είναι βαριές και δεν επιβαρύνουν το μνημείο και σε μεγάλο βαθμό αποτελούν κινητό εξοπλισμό. Mm-hmm. Φανταστείτε ότι σε μέρες του καλοκαιριού, σε βράδια του καλοκαιριού, λειτουργούν ταυτόχρονα και έχουμε ταυτόχρονα 4-5-6 σκηνές. Mm-hmm. Φανταστείτε τι γεγονός θα είναι αυτό και τι αντίκτυπο μπορεί να έχει, όχι για το Ηράκλειο, όχι για την Κρήτη, αλλά και για πολύ παραπέρα. Αυτή τη ζωή, δηλαδή καθημερινότητα της Μεσογείου. Και από εκεί και πέρα, αυτός ο κρυμμένος πλούτος με τις στοές του που κάπου πλαταίνουν και δημιουργούν χώρους στους οποίους μπορούμε να κάνουμε και εκθέσεις που να ανανεώνονται. Mm-hmm. Όχι βαριές εκθέσεις. Δηλαδή θα είναι και ένας τόπος για τον οποίο θα μπορεί να λειτουργήσει η καλλιτεχνική έκφραση σε μεγάλη κλίμακα από πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τώρα δεν βρίσκουν καν να εκθέσουν. Mm-hmm. Και ξέρετε εδώ τι γίνεται, έτσι, το γνωρίζετε. Όλοι ζητούν τη Βασιλική, να εκθέσουμε τη Βασιλική. Δεν έχουμε. Και έχουμε ένα πρόβλημα με τα εικαστικά. Ναι. Προσέξτε όμως, είχαμε την πύλη του Αγίου Γεωργίου. Βεβαίως. Που γίνονταν εκθέσει εκεί και είναι 1,5 χρόνο τώρα κλειστή. Είναι ένα καλό παράδειγμα ενός από τους χώρους που λειτουργεί και σαν πέρασμα. Ακριβώς. Και στο πέρασμα μπορεί κανείς να δει και την έκθεση. Αυτό είναι μια ιδέα η οποία στην πραγματικότητα γενικεύεται. Πήγαμε με την Υπουργό στην πύλη της Αβιονάρας. Mm-hmm. Μα είναι και επισκεφτήκαμε ειδικότερα την πύλη Βιτούρη. Μπήκαμε μέσα. Περάσαμε την στρατιωτική στοά από την πύλη στη χαμηλή πλατεία. Και από τη χαμηλή πλατεία στην τάφρα. Τα περπάτησε όλα, Υπουργός, Δημαρχέ, δεν το φοβήθηκε. Κοιτάξτε. Μαζί σας εννοώ. Υπουργός τα περπάτησε, διότι το είχαμε σχεδιάσει πάρα πολύ καλά. Εσείς το είχατε λίγο κάνει. Το είχαμε σχεδιάσει με τους εξαιρετικούς συνεργάτες, τους οποίους έχουμε στο Δήμο. Και αυτό θέλω να το πω. Έχουμε στον Δήμο ανθρώπους που έχουν και γνώση και πάθος και ικανότητα και έμπνευση. Αλλά αυτοί πρέπει να κινητοποιηθούν με τον κατάλληλο τρόπο και να αποδώσει αυτό το δυναμικό το οποίο έχουν μαζί με πολλούς άλλους που έρχονται να μας συναντήσουν αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη είμαι αισιόδοξος. Λοιπόν, τώρα μας δώσατε και μία πάσα, γιατί μιλούσαμε για την πύλη του Αγίου Γεωργίου και είναι σχετικό με τα τείχη. Έχουμε και τα πρώην δημοτικά πάρκινγκ. Τις πάλε ποτέ δεπτά οι δημάρχοι. Τι θα γίνει με αυτά? Λοιπόν, νομίζω κάνατε κρούση. Κοιτάξτε, εκεί είναι ένα σημείο στο οποίο δεν έχουμε την πρόοδο που θα θέλαμε. Γιατί μεταξύ των άλλων το Υπουργείο επικαλείται μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που απαγορεύει ρητά την χρήση. Ωστόσο, επειδή το ίδιο το Υπουργείο σκοπεύει να επιτρέψει την χρήση χώρων στους αλευρόμηλους Καστρινάκη, που είναι παρακείμενοι στο τείχος, και εμείς το θέλουμε αυτό, για την στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων που εξυπηρετούν εκεί και των επισκεπτών. Αυτό μας ανοίγει μια πόρτα. Βέβαια. Και συζητάμε λοιπόν για την χρήση, μερική βέβαια χρήση, μερική χρήση σημείων της Τάφρου για στάθμευση των επισκεπτών του μνημείου που θέλουμε να δώσουμε μια διασταλτική σημασία. Αλλά θέλω να σας πω το εξής. Η Τάφρος είναι
κάτι καταπληκτικό το οποίο πρέπει να αποκτήσει ενότητα. Εμείς στο κόνσεπτ που δώσαμε, δώσαμε την έννοια της ενότητας. Η ενότητα του τείχους στο σύστημα των τείχων. Και είπαμε τι υπάρχει. Υπάρχει μια εσωτερική περιμετρική διαδρομή, την έχουμε φροντίσει, την έχουμε φτιάξει. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, πλαστήρα κλπ. Ωραία τα έχουμε φτιάξει. Ωραία τα έχουμε φτιάξει. Ναι. Έχουμε το ισόπεδο τμήμα επάνω, το τελειώνουμε αυτό. Ωραία το τελειώνουμε. Ωραία το τελειώνουμε. Έχουμε την Τάφρο, πρέπει να τη φροντίσουμε πολύ περισσότερο να έχει ενιαία διαδρομή χώρους αναψυχής και είναι και το πιο όμορφο σημείο τελικά αυτό. Διότι είναι το σημείο από το οποίο μπαίνεις και βλέπεις το τείχος και είναι υπέροχο αυτό. Βέβαια. Συνφωτισμός του τείχους. Είναι απαραίτητο αυτό. Συνφωτισμός. Συνφωτισμός. Καθαριότητα και φωτισμός. Συνόδες είναι... αυτές οι χρήσεις. Μέρα, νύχτα, ζωντάνια. Μπορεί το τείχος πραγματικά να αλλάξει τη ζωή της πόλης και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Την έχουμε μπροστά μας, βέβαια. Βέβαια και την έχουμε μπροστά μας. Και δεν είναι κάτι που θα γίνει από Δευτέρα στην Παρασκευή. Δεν είναι κάτι που θα γίνει. Ξέρετε, είναι κάτι που όπως εμείς το σχεδιάζουμε, δεν είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνια για να γίνει. Δηλαδή, μπορώ να σας πω ότι από τη στιγμή που, αυτό θα περιέλθει σε εμάς, οπωσδήποτε το 2025 θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργίας του τείχους. Τι λέτε. Ναι, διότι επιτέλους θα αποδώσει έργο το οποίο έχει γίνει και το λέω ότι αυτό το έργο έρχεται και από ένα παρελθόν. Δεν ξεκίνησε η ιστορία της πόλης από την ανάληψη της Δημοτικής Αρχής από εμάς. Δεν έχουμε καμία ψευδαίσθηση. Υπάρχει συνέχεια, αλλά... Αυτό είναι και το ζητούμενο, δεν είναι στην εξουσία να έχει συνέχεια. Συνέχεια για την ανάπτυξή μας. Αλλά υπήρξε μια πάρα πολύ ισχυρή τροφοδότηση. Υπήρξε ένα άλμα, θεωρώ, προς τα μπρος, το οποίο νομίζω ότι το πετύχαμε νωρίς και εφόσον αυτό αποδώσει, πραγματικά αλλάζει τις συνθήκες. Άρα, Δήμαρχε, τώρα για να το συνοψίσουμε, δεν μπορούμε να γίνουμε ακριβώς Ρόδος, γιατί εκεί τα κάνανε πριν από πολλές δεκαετίες, εννοώ με την οχύρωση, αλλά μπορούμε να γίνουμε λίγο σαν τη Ρόδο. Εγώ πιστεύω ότι θα γίνουμε καλύτεροι από τη Ρόδο. Καλύτεροι από τη Ρόδο. Εν τέλει, ναι. Επίσης, κάτι που ήθελα να πω και είναι σημαντικό και είναι καρπός αυτού του διημέρου, του πυρετόδους διημέρου που περάσαμε, είναι ότι για πρώτη φορά γίνεται αποδεκτό ότι οι αθλητικοί χώροι δύο πολύ σημαντικών σωματείων, του Εργοτέλη και του Ηράκλειο, έχουν τη θέση τους εκεί. Μέχρι τώρα υπήρχε μία προσωρινότητα και μας ζητούσαν χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης. Για πρώτη φορά γίνεται αποδεκτό ότι... αλλά υπάρχει μια επιχειρηματολογία εδώ. Ποια είναι η επιχειρηματολογία? Είναι ότι είναι ιστορικά μέρη της πόλης αυτά. Σχετίζονται με τη ζωντανή ιστορία της και αυτό το είπα έτσι κάπως επιγραμματικά. Τι θέλετε? Θέλετε να φέρουμε σε αντίθεση την ιστορία με την αρχαιολογία? Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε τα τείχη στην κατάσταση του 17ου αιώνα, γιατί δεν είμαστε άνθρωποι του 17ου αιώνα και είμαστε άνθρωποι του 21ου αιώνα και από τον 17ο αιώνα μέχρι τον 21ο αιώνα διανύσαμε μία διαδρομή που αποτυπώθηκε και στα τείχη σε μεγάλο βαθμό. Ο Εργοτέλης έχει την ιστορία του, το Ηράκλειο έχει την ιστορία του, με τους ιστορικούς ιδρυτές του, με αθλήματα τα οποία και ακόμα και πολιτικές εκδηλώσεις, και μιλώ ιδιαίτερα για τον Εργοτέλη, που σηματοδότησαν γεγονότα που είναι χαραγμένα στη μνήμη μας. Και άρα δεν κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς στέγη. Θεωρώ ότι από χθες δεν υπάρχει ο κίνδυνος πια αυτός. Και αυτό για μένα είναι ένα σημαντικό μέρος της επιτυχίας. Πολύ σημαντικό. Τώρα, είπαμε για τα πάρκινγκ, τα πρώην μας, εξηγήσατε το σκεπτικό ότι μπορεί να διεκδικήσει μια ήπια επανάχρηση σε ορισμένα σημεία. Αυτό είναι το περισσότερο που μπορούμε να πετύχουμε, κύριε Σαφίδη, για να είμαστε ειλικρινείς. Του καταλάβω. Ναι, Δήμαρχε, το καταλάβω. Τώρα, ερώτηση. Υπάρχει ένα σχέδιο εδώ και πολλά χρόνια για το περίφημο υπόγειο πάρκινγκ, ουσιαστικά κάτω από το πάρκο Γεωργιάδη. Τι γίνεται τώρα με αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα σχέδιο το οποίο πρέπει να επαναξιολογηθεί. Αλλά είχε φτάσει σε έναν ικανό βαθμό μελετητικής ωριμότητας, όπως λέμε. Οι μελέτες δηλαδή ήταν προχωρημένες. Ήταν μια συζήτηση η οποία το 2007 σταμάτησε. Ναι. Πρέπει λοιπόν όλα αυτά να επικαιροποιηθούν, αλλά κατά την δική μου την αντίληψη και κατά την άποψη των τεχνικών συνεργατών μου, αξίζει αυτό να επανέλθει και εφόσον πραγματοποιηθεί ένα έργο το οποίο
έχει μια συνθετότητα τεχνική. Ναι, αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι από την αρχαιολογική, επειδή ξέρετε ότι ο έλεγχος έτσι, επειδή ακριβώς βρίσκεται σε προσχώσεις της Σταύρου, δεν θα συναντήσουμε εκεί ευρήματα. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινώντας το θα το βρούμε σταματημένο για, χρόνια και χρόνια. Για χρόνια, όπως συμβαίνει σε μια πόλη που έχει αυτά τα υποστρώματα όπως είναι το Ηράκλειο. Από αυτή την άποψη και από την άποψη της θέσης του και της σύνδεσης που κάνει ανάμεσα στη Λεωφόρο Ικάρου και την Λεωφόρο Δημοκρατίας, είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πρέπει να σας πω ότι αυτό το σχέδιο, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα μας δώσει περισσότερες θέσεις στάθμευσης από όσες μας έδινε μέχρι τώρα η Τάφρος. Να. Έτσι. Θα μου πείτε, θα το έχουμε αύριο. Όχι, δεν θα το έχουμε αύριο. Έτσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αν το προγραμματίσουμε από σήμερα, μπορούμε να το έχουμε σε ένα εύλογο χρόνο. Που σημαίνει ότι θα είναι παρακαταθήκη για τις επόμενες. Θα είναι παρακαταθήκη για το Ηράκλειο των τελών αυτής της δεκαετίας, ας πούμε, και πηγαίνοντας παραπέρα, ναι. Είναι όμως οραματικό. Ναι. Δηλαδή... Δεν είναι για την επόμενη γενιά. Εντάξει. Εντάξει. Θα προλάβουμε κι εμείς. Πιστεύετε, θα προλάβουμε. Έχετε φοβηθεί κι εσείς με την γραφειοκρατία. Δεν φοβάμαι τίποτα, πρέπει να σας πω, κυρία Καριωτάκη. Έχω πάψει να φοβάμαι. Α, δεν φοβάστε τίποτα, Δήμαρχε. Δεν φοβάμαι. Για την γνωσό φοβάστε κάτι. Για πάμε και στα τη γνωσού. Εδώ ούτε λέξη δεν πέφτει κάτω, να ξέρετε. Κάθε λέξη μας δίνει και μια πάσα. Ναι, ναι, ναι. Κοιτάξτε, η γνωσό. Τι συμβαίνει. Πρέπει να πηγαίνει τι συμβαίνει με την Κνωσό. Τι συμβαίνει στην Κνωσό. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κνωσό είναι ότι είναι υποψήφια μαζί με τα υπόλοιπα μινοϊκά ανάκτορα, με όλα δηλαδή τα ανάκτορα που βρίσκονται στην Κρήτη της μινοϊκής εποχής, για εγγραφή στην UNESCO, στον κατάλογο της UNESCO. Έτσι. Αυτό όμως ειδικά για την Κνωσό, που είναι και το πρώτο ανάκτορο, δηλαδή ξεκινάμε από την Κνωσό, συζητώντας για τα μινοϊκά ανάκτορα, έχει κάποιες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αφορούν και τον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, αφορούν και τον περιβάλλοντα χώρο. Αλλά θα έλεγα ότι η διευθέτηση του περιβάλλοντος χώρου είναι κάτι που θα έπρεπε να μας απασχολεί ούτως ή άλλως, είτε με UNESCO είτε χωρίς UNESCO. Έτσι, δηλαδή ότι η πρόσωψη των καταστημάτων θα πρέπει να αποκτήσει μία αισθητική η οποία να είναι συμβατότερη με το μνημείο. Ότι οι θέσεις στάθμευσης θα πρέπει να συστηματοποιηθούν και να μπορούν οι επισκέπτες από αυτούς τους χώρους στάθμευσης να πάνε με ασφάλεια να μπουν στον χώρο της Κνωσού. Δεν είναι πάρα πολύ σύνθετα πράγματα. Ο χρόνος είναι ένα ζήτημα, δηλαδή σε πόσο χρόνο θα πρέπει να γίνει αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι εφικτό και αυτό το οποίο ήθελα να το πω όμως, επειδή κυκλοφόρησε λίγο, ότι απομακρύνονται τα καταστήματα, καταργούνται τα καταστήματα. Ναι, τα είδαμε αυτά. Δεν υπάρχει αυτό. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Καταργούνται τα καταστήματα ή ακόμα χειρότερα πέφτουν σπίτια για να περάσει ένας δρόμος. Ισχύει όχι, αυτό. Όχι, όχι, δεν ισχύει καθόλου. Όχι, όχι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο ισχύει στο παραμικρό. Άλλωστε, ξέρετε, αυτοί είναι και οι οικισμοί και μιλάμε για αυτό το λεγόμενο μπουγάδα με το οποίο είναι από πάνω και τους άλλους οικισμούς. Είναι οικισμοί οι οποίοι υφίστανται πρώτου 1923, δηλαδή διέπονται και από ειδικές διαδικασίες. Δεν υπάρχει. Αυτό το οποίο συζητείται πράγματι είναι, αλλά είναι μακροπρόθεσμο, δεν θα σας έλεγα, ούτε καν μεσοπρόθεσμο, είναι μία παράκαμψη του δρόμου. Του δρόμου, έτσι ώστε να πηγαίνουμε προς πύλια με παράκαμψη και ο δρόμος που φτάνει στην Κνωσό από το Βενιζέλιο να είναι ήπιας κυκλοφορίας. Σωστό. Είναι αυτό, αλλά δεν είναι για να γίνει αύριο, βέβαια. Πιο θέλει... μακροπρόθεσμα, λέει. Είναι μακροπρόθεσμα. Εκεί όμως, τώρα, Δήμαρχε, δεν θα υπάρξει κάποια αγκάθια, δηλαδή κάποιες απαλωτρίωσες, δεν θα πρέπει να γίνουν. Απαλωτρίω. Να γίνουν κάποια τοπογραφικά σχέδια, βέβαια. Πολλά, πολλά. Ναι. Ό,τι χρειάζεται άρα για την κατασκευή. Δεν είναι τόσο απλή υπόθεση. Δεν είναι απλή υπόθεση, αλλά δεν είναι και η προϋπόθεση για την εγγραφή στην UNESCO. Δηλαδή, δεν είναι προϋπόθεση να γίνει η παράκαμψη, διότι αλλιώς θα μιλούσαμε για εγγραφή μετά από 8-10 χρόνια. Εμείς μιλάμε για κάτι που θα γίνει πολύ πιο σύντομα. Οπότε χρειάζεται να κάνουμε πρακτικές κινήσεις,
θεωρώ ότι είναι απολύτως εφικτές. Πιστεύω ότι θα έχουμε την συνεργασία και των επαγγελματιών εκεί, που θα γίνει κατανοητό ότι είναι και προς όφελός τους από κάθε άποψη. Άρα για να το. Ναι, γιατί νομίζω για τώρα ότι. Δεν το είχαμε καταλάβει καλά. Ναι. Νομίζαμε ότι είναι προαπαιτούμενο για την UNESCO να αλλάξει ο δρόμος. Να... Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι. Όχι, όχι, δεν είναι. Αυτό το οποίο μπορεί να τεθεί είναι ότι δεσμευόμαστε να κάνουμε τον δρόμο έχοντας εγγραφεί στην UNESCO. Διότι αυτά, ξέρετε, αναθεωρούνται και μπορούν να έρθουν μετά από 20 χρόνια και να μας πούν σας είχαμε γράψει, αλλά εσείς εδώ έχετε μείνει σε μια κατάσταση η οποία η εγγραφή δεν σημαίνει ότι μένουμε στο διηνεκές. Πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις. Ναι, γιατί είχαμε την αίσθηση ότι ήταν προαπαιτούμενο. Όχι, 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 δεν είναι προαπαιτούμενο, δεν είναι προαπαιτούμενο. Αυτό θα μας πήγαινε σε απότερο μέλλον. Άρα ούτε το άλλο σημαντικό που διευκρινίσατε, κύριε Καλοκαιρινέ, ούτε τα καταστήματα φεύγουν από εκεί. Όχι, είναι προφανές. Είναι προφανές ότι η εγγραφή στην UNESCO θα γίνει με τα καταστήματα στην θέση τους. Αλλά, δηλαδή, αλλά οι προσόψεις των καταστημάτων αυτών πρέπει να είναι συμβατές με το μνημείο. Και είναι η αλήθεια ότι τώρα υπάρχει μια ασχήμια εκεί. Πιστεύω ότι ούτε οι ίδιοι οι επαγγελματίες το θέλουν αυτό. Ναι, αλλά θέλουν και κίνητρο όμως. Θέλουν μια βοήθεια. Ναι. Γιατί είμαστε σε δύσκολες εποχές. Όλα αυτά συνυπολογίζονται προφανώς στους σχεδιασμούς που γίνονται. Ναι. Είπατε προηγουμένως για τα σπήλια. Ναι. Και θυμήθηκα τις υδατογέφυρες. Έχουμε και εκεί εξελίξεις, σωστά. Ναι. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι έχουμε κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή όμως να είναι ανακοινώσιμο, έτσι. Αλλά προφανέστατα όλα μας τα μνημεία και έχουμε μνημεία όλων των εποχών με την κατάλληλη καταγραφή και προτεραιοποίηση θα πρέπει να αναδειχθούν. Αυτό, ναι, μέχρι εκεί μπορώ να σας πω αυτή. Εντάξει. Πάμε λίγο και στο... Μένουμε με χρωστούμενα, Δήμαρχε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε τώρα στο κέντρο του Ηρακλείου. Να γυρίσουμε από την Κνωσό. Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Μινά. Πήγατε σήμερα. Εκεί λοιπόν 5 εκατομμύρια ευρώ από το ΕΣΠΑ θα δημοπρατηθεί το έργο από τον Δήμο Ηρακλείου. Ποιος θα το δημοπρατήσει? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα έργο το οποίο είναι τελείως αναγκαίο, γιατί είναι σωστικό έργο. Δηλαδή πρέπει να στερεωθεί ο Άγιος Μινάς. Και το είδαμε και με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια σήμερα. Και δεν μπορεί και να αργήσει. Πρέπει να γίνει σωστά, η μελέτη είναι έτοιμη, ελέγχονται τώρα τα τέφη δημοπράτησης. Το χρηματοδοτικό εργαλείο ποιο είναι? Είναι ΕΣΠΑ, έτσι. Είναι προφανές ότι ο Δήμος Ηρακλείου είναι διαθέσιμος για να αναδιατάξει τους πόρους που διαθέτει και αυτό μπορεί να συμβεί στο σχέδιο της βιώσιμης αστικής ανάπλασης, στην οποία έχουμε συγκεκριμένους πόρους. Αυτό είναι κάτι το οποίο το μελετούμε με την περιφέρεια, έτσι ώστε το έργο αυτό να γίνει. Διότι μιλάμε για τον Άγιο Μινά. Εδώ, έτσι, ο Άγιος Μινάς θα πρέπει να διασωθεί. Είναι διαπιστωμένο ότι το έργο αυτό χρειάζεται. Εμείς δεν μπορούμε παρά να είμαστε εκεί. Για τα τείχη να ξαναγυρίσω λίγο, επειδή ουσιαστικά είναι η πόλη μας τα τείχη, τα οποία τα έχουμε, χρειαζόμαστε και να τα καλοποιήσουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε. Προβλέπετε να υπάρξει και κάποιο αναψυκτήριο ίσως πάνω στα τείχη? Ναι, εδώ έχουμε και συγκεκριμένες αποφάσεις μάλιστα, διότι έχουμε δύο αναψυκτήρια τα οποία εγκαθίστανται στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ισόπεδου τμήματος. Το ένα από αυτά, μάλιστα, το επισκεφτήκαμε και με την Υπουργό. Η απόφαση είναι να παραχωρηθούν στον Δήμο για την χρήση τους. Έτσι, δηλαδή, και αυτό θα έλεγα μάλιστα ότι προτρέχει σε σχέση με την παραχώρηση η οποία θα γίνει ούτως ή άλλως και θα τα περιλάμβανε. Αλλά υπήρξε και μια ειδικότερη δέσμευση γι' αυτό. Διότι ξέρετε, σε ποια θέση βρισκόταν ο Δήμος μέχρι χθες? Να κάνει έργα και μετά να πρέπει να παραδώσει το κλειδί. Βέβαια. Δεν έχει λογική αυτό. Αυτό έγινε πάρα πολύ σαφές. Και εμείς είπαμε ότι εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε τα τείχη από την φροντίδα μας. Αλλά δεν είναι πολύ πιο λογικό αυτά τα έργα που γίνονται να βρίσκονται και σε χρήση των ανθρώπων μέσω του Δήμου? Ποιος εκπροσωπεί τελικά τους ανθρώπους αυτούς, έτσι? Όχι σίγουρα η κεντρική διοίκηση ενός υπουργείου. Έτσι δεν είναι? Τώρα που είπατε κλειδιά, Δήμαρχε, τα κλειδιά στο πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο θα κρατήσει μόνο ο Δήμος μελλοντικά
ή θα δώσουμε και κανένα κλειδί στο Υπουργείο Πολιτισμού να γίνει αυτός ο φορέας που θέλετε. Φαντάζομαι το θέσατε στην Υπουργό, έτσι. Αυτό, και... όχι, αυτό είναι ένα από τα θέματα τα οποία δεν ετέθησαν τώρα. Γιατί θέλαμε να έχουμε μια δομημένη συζήτηση και να καταλήξουμε σε αποτελέσματα στον χρόνο που είχαμε διαθέσιμο. Έχουμε μια ατζέντα. Είπαμε, παίρνουμε αυτά τα θέματα τώρα, τα λύνουμε. Βήμα-βήμα. Πάμε στα επόμενα, τα βλέπουμε, τα λύνουμε. Έτσι. Υπάρχει βεβαίως στην ατζέντα το πολιτιστικό κέντρο. Το ζήτημα είναι το πολιτιστικό κέντρο να είναι, ξέρετε, λένε συνήθως βιώσιμο. Και τι σημαίνει τελικά το βιώσιμο? Εγώ θα το πάρω από την άλλη πλευρά. Σημαίνει να έχει πάρα πολύ ζωή. Και αυτήν δεν την έχει στο βαθμό που θα θέλαμε, ενώ καλλιτεχνικά έχει φτάσει σε ένα σημείο το οποίο είναι αξιοζήλευτο. Πραγματικά. Και έχουμε και ένα κοινό στο Ηράκλειο, το οποίο είναι πολύ υψηλό επίπεδο και είναι πολυάριθμο, πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό αποδεικνύει ακριβώς ότι η τέχνη αυτή που κάποιοι θα την χαρακτήριζαν υψηλή και δίθεν για τις ελίτ, είναι για τον κόσμο. Γεμίζει, γεμίζει. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία η οποία πρέπει να πιστωθεί ειδικότερα βέβαια και στον Μύρωνα τον Μιχαηλίδη. Μεγάλη μας τύχη που τον έχουμε. Από την άλλη μεριά, το πολιτιστικό κέντρο έχει πολύ μεγάλο δυναμικό να αναπτύξει. Είναι ένα τεράστιο συγκρότημα. Και εκεί τι γίνεται? Πρέπει να γίνονται και πολύ περισσότερα συνέδρια. Πρέπει να υπάρχει κίνηση από τους μαθητές του Δημοτικού Οδείου και άλλων. Και αυτό να υπάρχει ένα μελίσι το οποίο θα κινείται, να συνδυάζει και πολύ περισσότερη οικονομική δραστηριότητα. Ποιο είναι το μοντέλο για αυτό? Το μοντέλο για αυτό είναι... αναζητείται σε ένα σχήμα που μπορεί να περιλαμβάνει και συμπράξεις. Μπορεί να περιλαμβάνει. Αυτό το οποίο αποκλείεται να συμβεί είναι το πολιτιστικό κέντρο να ξεφύγει από τον έλεγχο του Δήμου. Αυτό δεν συζητείται. Ένα κλειδί είπε να δώσετε. Δεν είπε να δώσετε όλη την αρμαδιά. Ναι, σε φορέα. Εγώ εννοούσα σε φορέα. Όχι, εγώ θα σας έλεγα ότι το κλειδί θα το κρατήσει ο Δήμος Ηρακλείου. Έτσι. Αλλά... για να το κρατήσει το κλειδί, εφόσον χρειαστεί να συμπράξει με την Περιφέρεια Κρήτης, με το Υπουργείο Πολιτισμού, να εξασφαλίσει τακτικές χρηματοδοτήσεις και τακτικές δομημένες συνεργασίες. Γιατί δεν θα το κάνουμε αυτό? Προφανώς θα το κάνουμε. Έτσι. Βέβαια, γιατί αλλιώς θα έχουμε θέματα... ύπαρξης, έτσι δεν είναι? Μπορεί να τεθούν θέματα ύπαρξης. Ξέρετε, υπάρχουν και κάποια τεχνικά ζητήματα που δεν είναι, δεν είναι λόγος να απασχολούμε τους τηλεθεατές μας με αυτά. Αλλά μέσα από μια δημοτική επιχείρηση δημιουργούνται και οικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες καμιά φορά δεν υπάρχει λόγος να εξυπηρετούνται, ειδικά από ένα τέτοιο πολιτιστικό κέντρο. Οπότε αυτή είναι η αρχή για να σκεφτούμε μήπως πρέπει να αλλάξουμε το οργανωτικό σχήμα. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο... Αυτό είναι για άλλη συζήτηση τώρα, Δήμαρχε. Ναι. Είναι μέρος της ίδιας συζήτησης. Είναι μέρος της ίδιας συζήτησης, έτσι. Ουσιαστικά, επιστρέφω σε αυτό που θέσατε πριν. Δηλαδή, αν θα αλλάξει το οργανωτικό σχήμα, έτσι, και θα είναι το σχήμα μιας σύμπραξης, το οποίο δεν θα έχει και αυτές τις απαιτήσεις βιωσιμότητας που έχει μια δημοτική επιχείρηση. Δηλαδή, είναι και λίγο απλό πράγμα είναι αυτό. Αλλά το ζήτημα είναι το ίδιο το πολιτιστικό κέντρο να αποδώσει στο μέγιστο. Το χαρακτηρίζω το πολιτιστικό κέντρο, όπως έχει πορευτεί μέχρι τώρα, ένα ημιτελές θαύμα. Είναι θαύμα, είναι όμως και ημιτελές. Είναι και ημιτελές. Πρέπει να το συμπληρώσουμε αυτό. Λοιπόν, και για το καλό των ανθρώπων είναι αυτό. Μιλάμε έτσι για να το χαρούν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι, ακόμα περισσότερων ηλικιών, ακόμα περισσότερων προελεύσεων. Έτσι για όλους να είναι. Ο πολιτισμός είναι για όλους. Αυτό τώρα, αν μας το λέγανε πριν, όταν ήταν στη φάση μπετού, ότι θα ήταν τόσο sold out. Τόσες πολλές παραστάσεις. Ποιος θα το πίστευε? Κανένας. Ποιος θα το πίστευε? Δεν θα το πίστευε. Και βεβαίως, το καταφέραμε αυτό. Ναι, το καταφέραμε. Και το καλύτερο που έχουμε καταφέρει με το πολιτιστικό είναι που βάλαμε τους Κρήτες. Καλλιτέχνες μέσα εκεί. Και όχι μόνο αυτό, θα σας έλεγα επίσης ότι είναι και οι Κρήτες καλλιτέχνες, αλλά υπάρχει και φυτώριο. Ακριβώς. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς. Ξέρετε, αυτό το οποίο έχουμε, η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κρήτης του Δήμου Ηρακλείου, αλλά Κρήτης. Γιατί ο Δήμος Ηρακλείου δεν είναι μόνο για το Ηράκλειο. Έχει την ακτινοβολία και την δυνατότητα να αγκαλιάζει και το νησί. Είναι ένα καταπληκτικό φυτώριο μουσικών. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα. Λοιπόν, Δήμαρχε, νομίζω τα είπαμε όλα. Μας δώσατε και ωραίες ατάκες, είναι η αλήθεια. Και ειδήσεις. Και ειδήσεις. Και ξεκαθαρίσατε και αρκετά πράγματα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, χάρηκα, σας ευχαριστώ.